14 λεπτά και 30 δεύτερα πριν από το τέλος του μηχρόνου. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Άντερσον. Παίρνει την εσωτερική. Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Αμερικανό που νίκησε κατά κράτος την άμυνα των Ιταλών σε αυτή τη φάση. Φλόρος βρίσκει το διάδρομο για τον Σάκερφορντ που θα καρφώσει την μπάλα, καθώς ο Σάλεϊ προσπάθησε να καλύψει τη δίσδυση του Φλόρου. Ο Σάκερφορντ που αρέσκεται, κοιτάξτε, έφερε την μπάλα πίσω από τον Σβέρκο του και κρεμάστηκε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Δεν είναι δυνατόν αλλιώς να βγουν τα πράγματα. Ζάμπο λοιπόν ανάμεσα σε Λέβιξτον και Βιακάμπα. Λέβιξτον πήρε το τζάμπολ. Πρέλεβιτς. Φασούλας που πέρασε τη θέση του κουκλάει ξανά στο παιχνίδι. Ο Λέβιξτον θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι των Ισπανών. Ένα εκπληκτικό κάρφωμα πραγματικά. Και θα το δείτε σε replay. Κοιτάξτε τον Λέβιξτον πώς αποφεύγει και τον Μαρτίνεθ τον αέρα. Κώστα, παρέμβαση από τον Γιαννάκη. Ηρωική προσπάθεια από τον Γιαννάκη, μπάλα τελικά στον Γκένς που σουτάρει για 3 rebound από τον Οικονόμου που δίνει πολύτιμες λύσεις. Ο Νίκος Οικονόμου. Το κάρφωμα από τον Βράνκοβιτς που ξεσηκώνει μετά από πολλή ώρα τις κατάμεστες κερκίδες της Γλυφάδας. Ξανά, αξίζει να ξαναδείτε την φάση αυτή από την ασίστ του Γιαννάκη και το κάρφωμα του Βράνκοβιτς, 60-43 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κόμασετς πάλι ο Οικονόμου. Ο Οικονόμου που μπαίνει προς τα μέσα, κόβεται από τον Μπράουν και βγαίνει ο Αγγέλου γρήγορα στην επίθεση για τον Τσιπίτα Πανιόνιο που αλλάζει με τον Ποσγανά. Μπράουν καρφώνει εκπληκτικά. 46-33, ο Πανιόνιος τώρα μόλις φτάνει στο σκορ που είχε πετύχει σε ολόκληρο τον πρώτο αγώνα στην Γλυφάδα. Ο Γκάλης δυσκολεύεται αφού είχε κλειστεί εκεί. Γκέκο. Θα περάσει στον Ντέιβις που παίρνει την εσωτερική. 44-38. Είδατε ξανά τη φάση πως έδιωξε, πως έσπρωξε μάλλον ο Τάρπλεϊ τον Ρόμπερτς. Πάντα Ρόμπερτς, ο Τάρπλεϊ κλέβει κανονικά, ολοκληρώνει ο Τόμιτς και με τυφλή παλιά προς τον Πάσπαλιε. Αυτό τον Τάρπλεϊ, πραγματικό σοου από τους παίκτες του Ολυμπιακού. 74-50, ο κόσμος τρελαίνεται και πάλι σε εξέδρες. Κοιτάξτε εδώ, η ασίστ από τον Πάσπαλιε στον Τάρπλεϊ. Το κάρφωμα από τον Αμερικανό. Ο Σιγάλας έχει αναλάβει όπως αναμενόταν άλλωστε το βαρύ πυροβολικό του Περιστερίου, τον Μωρέτη. Ο Ρίβερς πάνω στον Κορονιό, ο Άντερσον στον Γκούροβιτς. Ο Τάρλατς στον Μάξι σε μια εκπληκτική προσπάθεια. Ο Μάρλον Μάξι τον βλέπετε εδώ. Ο πρώτος παίκτης που πληρώνει τα τρία φάουλ στο παιχνίδι. Δύο έχουν ο Μποσγιαννάς και ο Χάτσον. Και εκτός απρόπτου ο Ντράγκαν Σάκοτα θα φέρει στο παιχνίδι τον Σταυρόπουλο. Πολύ δύσκολο σούτ του Γάσπαρη. Εκπληκτικό follow του Χάτσον. Μια σπάνια φάση, ο Χάτσον πήδηξε πιο ψηλά από όλους και κάρφωσε την μπάλα την οποία είχε φτιάσει πολύ πιο ψηλά από τον Στεφάνη. 10 και 40 πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Ο Στόκς πέφτασε λοιπόν τις 12 πόντους με 5 rebound. Φάτεμπεργκ. Θα αστοχήσει, προσπάθησε να καρφώσει, έκανε δύσκολη προσπάθειά του στον ευνηδιασμό. Ο Άρης καρφώνει εντυπωσιακά, ο Λιαδέλης πανηγυρίζει έξαλα. Ο Βολιώτης playmaker των Κιτρίνων. Βλέπετε εδώ και πάλι την προσπάθεια από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Ρον που κλείστηκε από Σκοτ και Ράτζα και επιμένει. Άφησε την μπάλα στο Μακρέι. Προσέξτε πώς πανηγυρίζει εδώ ο Αμερικανός. Απολαύστε αυτό το show από τον Κόντραντ Μακρέι. Αυτή είναι η ειδικότητά του. Τα special καρφώματα. Άλλη μια φορά η φάση. Με δύναμη, χάρη και θεαματικότητα. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε, δεν είναι παράλογα σου. Είναι καλά σου τα καλές επιλογές. Οι τρεις επιλογές ήταν πάρα πολύ καλές επιλογές. Ποδαρά θα κάνει τη δίσκη για τον Έντουαρτς. Απίθανη φάση από τον Ντίμπιλ Έντουαρτς. Απέφυγε και τον Βέλπ στην τελική του προσπάθεια. 59-56, κοιτάξτε ξανά, όμορφη προσπάθεια και του Ποδαρά που βλέποντας τον Ντάρλατς είδε τον Έντουαρτς ξαμαρκάριστο. Τέρνερ στον Κάλλη. Και Αγγέλου στο σοκ. Έστησαν παγίδα εκεί Χριστοδούλου και Γιαννάκης. Έγινε το λάθος από τον Παναθηναϊκό και το κάρφωμα του Τέρνερ. Τον είδατε πως γυρίζει, έχει πετύχει 33 πόντους. Έχω την εντύπωση ότι είναι το πρώτο του κάρφωμα στο σημερινό μάτς. Γρυλιονάκης. Σου τριών πόντων. Μακρινό rebound από τον Κορονιό. Ξανά η επίθεση για το Περιστέρι.
Αυτό θέλει το Περιστέρι τώρα, να κοντρολάρει το ρυθμό του. Βρίσκεται 15 πόντους μπροστά, μια εκπληκτική φάση. Και δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι πρέπει να την ξαναδούμε. 75-59. Αποθέωση του Κορονιού. Παταβούκας. Πάσπαλιε. Κλείνεται. Ο Παταβούκας ελεύθερος για το σουτ. Rebound από τον Έντι. Παραλίγο να γίνει το λάθος από τους Ρώσους. Τελικά γίνεται, καθώς ο Καράσεφ, που θα ήταν ο τελικός αποδέκτης, βρέθηκε στο τερέν. Και Πάσπαλιε με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο ανεβάζει το σκορ. Μπάρλοου. Βγαίνει ο Πρέλεβιτς, τον οποίο μαρκάρει ο Ρίματς. Λέβινγκστον περνάει και θα καρφώσει. Βέβαια, δεν χάνει τέτοια ευκαιρία ο Κλιφ Λέβινγκστον. Έφτασε κοντά στο καλάθι, έκανε και την προσπίση για να αποφύγει τον Αράποβιτς. Κοιτάξτε εδώ, ο Αράποβιτς πηδάει και πιάνει αέρα κοπανιστό και στη συνέχεια ο Λέβινγκστον καρφώνει με δύναμη 60-49. Το δωρεό Παναθηναϊκός, αν δεν δημιουργήσει κάποια οργανωμένη επίθεση και τα περιμένει όλα από τον Γκάλι, θα έχει πρόβλημα ιδίως στο τέλος του αγώνα, διότι είναι φυσικό ο Πανιόνιος να συγκεντρωθεί πάνω στον Γκάλι και κάποια στιγμή η κόπωση να φέρει το αποτέλεσμά της. Άλλο ένα εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Έντι Στόουκς. Γιαννάκης. Σοκ. Λάθος πάσα από τον Σοκ. Ο Νάκητς μπερδεύεται, κλέβουν την παλεπέκτηση του Παναθηναϊκού. Ο Βίλκινς θα καρφώσει με τρομερή δύναμη. Αλλά βέβαια το κάρφωμα αυτό δεν δίνει παραπάνω από δύο πόντους. Ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής, θα πάρει αυτή την νίκη που θα του επιτρέψει να στρογγυλοκαθίσει στην τρίτη θέση βαθμολογίας, αλλά και του δίνει τα κατάλληλα ψυχολογικά εφόδια στο ντέρμπι της Τετάρτης απέναντι στον αιώνιο αντιπαλό του, τον Άρη, ένα παιχνίδι που επίσης θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από τον Αντένα. Στο Γιάκοβιτς, Γιαννούλης, εδώ με αυτό το θεαματικό τρόπο θα τελειώσει το παιχνίδι, 47-39. Λιαδέλης. Σουτ τριών πόντων από τον Λιαδέλη. Το follow κάρφωμα από τον King. Να λοιπόν που ο King ζήλωσε την δόξα του Μπούλαρτ σε μια προηγούμενη φάση και έκανε περίπου το ίδιο. Να πάλι φάση, η μπάλα θα πηδήξει ψηλά, θα έρθει εκεί ο King με το δεξί χέρι. Για τον Τάρλατς που δοκιμάζει τη εισδύση, ωραία προσπάθεια και το φοβερό follow κάρφωμα από τον Μπέρι. Εδώ Μπέρι. Ο Τζούροβιτς βέβαια απέναντι, απορεί και εξίσταται, είναι σαν να λέει ότι αυτή δεν ήταν εφεύρες τη διετή. Πάει για τον ευθυδιασμό ο Πανιόνιος. Μπράουν, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Και 44-40 από την ασίστ του Φάνη, που έχει 3 ασίστ, 11 πόντους και 5 rebound. Και βλέπω τον Σούλη Μαρκόπουλο να ζητάει time out. Η πάσα τώρα από τον Σιούτη για τον Στόουξ. Οι δύο παίχτες συνεργάζονται άψογα σε πολλά παιχνίδια του Άρη. Η γνωστή κίνηση, η πάσα από τον Σιούτη στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Μπαρλάς. Με τον Σοκ που ντεμπουτάρει σήμερα στο πρωτάθλημα, δεν έπαιξε κατά του Πανιωνίου, αφού μόλις είχε επιστρέψει από την εξορία του, θα λέγει κανείς, στην Εστονία. Liberty περνάει τον Ντομινίκη, πάσα στον Τσέλο, ο οποίος θα απειλήσει την ακαιρεότητα της μπασκέτας με αυτό το τρομερό κάρφωμα. 6-5 μπροστά η ΑΕΚ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Liberty, ο οποίος τράβηξε πάνω του και τον Βράνκοβιτς και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. 19 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Μολφέτας, Κλίστρις Άντερσον. Μολφέτας προσπαθεί και βρίσκει τον Έλλης. Θυμάστε που στην αρχή, στην περιγραφή του πρώτου 20 λεπτού, σας είπα ότι ο Έλλης κάνει τα πιο εντυπωσιακά, καρφώματα. Κοιτάξτε την υπέροχη πάσα του Μολφέτα. Ο Έλλης είχε πατήσει. Εκεί είναι αυτό που λέμε, τίποτα δεν σταματά. 43-44. Δυναμό προηγείται 44-42. Ασούλας. Ιωάννου. Πρέλεβιτς. Κλείστηκαν τρεις παίκτες του πάνω από τη γωνία. Πρέλεβιτς στον Μπάρλοου. Αστοχό το σούτ του Αμερικανού. Κερδίζει όμως το rebound
Ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, πραγματικά εκπληκτική φάση από τον Γκεν Μπάρλουμ. Και φυσικά με τέτοια ποσοστά από τη γραμμή του φάουλ είναι αδύνατο σχεδόν ο Ολυμπιακός να καλύψει αυτή τη διαφορά πια. Πάλι στους 10 πόντους λοιπόν, 80-70, 31 δευτερόλεπτα. Μπακατσιάς κόβεται στο τρίποντο από τον Τέρνερ. Κερδίζει ο Φάνης που δίνει στον Τέρνερ. Απέναντι του ο Λιμιάτης και ο Τόμιτς. Ο Αμερικανός σκέφτεται και βγαίνει προς τα έξω για να φάει και χρόνο. Δέχεται την μπάσα από το Φάνη και ένα εκπληκτικό κάρφωμα υπό την πίεση του Μπακατσιά. 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. 82-70. 87-77, ακόμα 19 δευτερόλεπτα. Ο Πασαράντου προσπαθεί να πάει σε μια γρήγορη επίθεση, αλλά χάνει την μπάλα. Και τώρα ο Φλόρος που θα περάσει στον Βάντερμπεργκ και αυτός με τον απίθανο τρόπο που είδατε δίνει έναν ακόμα πιο πανηγυρικό τόνο στη νίκη των Αμπελοκήπων. Ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Μίλαν Τόμιτς, το πέμπτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη 8, ίσως και παραπάνω. Πώς είναι τα φάουλ του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μήχρονο, Δημήτρη, γιατί το ταμπλό σταματάει στα 8. Ας σου πω σε λίγο. Πες τη φάση. Γιαννάκης για τον Οικονόμου. Κλείνεται, δυσκολεύεται στο μπάσιμο. Rebound από τον Wilkins και νέο εντυπωσιακό κάρφωμα. 62-61,5 λεπτό πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός είχε επιστρέψει για τα καλά και απειλεί. Θα δείτε εδώ το εκπληκτικό κάρφωμα του Wilkins. Καλύτερο μαρκάρισμα βγαίνει και στο Ρότερς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς από τον Περάλ, ενώ και ο Παλογιάννης ασφαλώς πάει καλύτερα στη θέση του Ρόαν που ήταν μηδέν οξέα στην αρχή. Στο Γιάκοβιτς για τρεις. Rebound από τον Βούξεβιτς που σπρώχνει με μανία στον ευνηδιασμό και καρφώνει με τρόπο καταπληκτικό. Απίθανη φάση από τον Ντούσαν Βούξεβιτς με τα γερά πατήματα το μεγάλο άλμα. Κοιτάξτε εδώ. Είχε πάρει φόρα από την άλλη άκρη του γηπέδου και κάρφωσε πατώντας μέσα στον κύκλο. Αγγέλου. Τώρα άλλαξε η άμυνα man to man. Και εκπληκτική η πάσα του Αγγέλου, η λόμπ στον Stokes και το εκπληκτικό κάρφωμα του Eddie Stokes, του πανύψηλου και πολύ δυνατού παίκτη, το βλέπουμε σε επανάληψη που πηδάει στα ουράνια θα λέγαμε και κατέβασε με τρομακτική δύναμη την μπάλα στο καλάθι της Δάφνης. Γιαννάκης πλησιάζει, δίνει στον Γκάλι ο οποίος έχει πάρει θέση στον Τερφόρ, βγάζει στον Τζον. Μια πραγματικά εκπληκτική φάση. Ντέψ. Ελευθερώθηκε το jump shoot. Το follow από τον Άντωνι Μπόνερ. Το καλάθι για τον Πάο. Ρότζερς. Κάτας. Ότσις. Πολύ ωραία πάσα του Ισραηλινού. Στον Μπέρκ ο οποίος παίρνει φορά και καρφώνει με όλη του τη δύναμη. Να το Μπέρκ. 8 πόντι, όλοι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε τίποτα να φοβηθεί και από τον Χένρι. Νόρις, πέναντι στον Βράνκοβιτς. Κορονιός ψάχνει το εύκολο σουτ, αλλά εύκολα σουτ δεν υπάρχουν σήμερα. Αυτό που έκανε ο Νόρις δεν προλάβαμε να το δούμε. Κακιούζης για τον Τζακαλίδη που θα πατήσει και θα καρφώσει την μπάλα. Απέφυγε το Λουκόφσκι που προσπάθησε να τον μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Απέφυγε βέβαια και τον Τομάσεβιτς στην τελική του προσπάθεια. Αλλά δεν τον απέφυγε. Κάρφωσε μπροστά στα μούτρα του. Και δικαιώνει οποιονδήποτε τίτλο του είχε απονεμηθεί. Όχι στο σημερινό παιχνίδι, αλλά γενικότερα με την όλη καριέρα του. Ο Φάνης και στο δούλου με τον Παναγιώτη Γιαννάκη αντίπαλο. Δύσκολο σου του Φάνη ο Μπρούγος. Το follow ο Χάτσον στη συνέχεια. Τρομακτικό σε δύναμη κάρφωμα και φάουλ που σφυρίζεται από τον Στέλιο Σιμεωνίδη που ήταν μπροστά στη φάση. Να ο Χάτσον εδώ. Και ξαναβλέπετε τη φάση, το κάρφωμα και το φάουλ του Βουρτζούμι. Μωρέτη, Κολντεμπέλα, σουτ δύσκολο, υποπίεση, εκτός ισορροπίας. Αλλά ξανακερδίζει την μπάλα για να αναστοχίσει και πάλι και να πάρει το rebound τον Βολκόφ. Λιμιά της για τον Βολκόφ, Τάρλατς. Καιρό πάτημα από το κάρφωμα μέσα σε αποθέωση. 76-52 η διαφορά στους 24. Ξανά η φάση σε κάπως γρήγορο ρυθμό. Αυτό δεν ήταν slow motion, αυτό ήταν speed motion. Οι βοήθειες και βασικά την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Μακρέι που καλύπτει όλους τους διαδρόμους, πηγαίνει σε όλες τις βοήθειες στις διζήσεις των κοντών παιχτών. Και σε επιστέγασμα αυτό που λέτε, το θαυμάσιο κάρφωμα από τον Κόντερ Μακρέ, δέστε πώς πανηγυρίζει ο Αμερικανός, χαίρεσε να τον βλέπεις. Εδώ άλλη μια φορά, το θαυμάσιο κάρφωμα από τον Κόντερ Μακρέ.
κόντεψε να μας δείξει κάτω και την κάμερα. Και από ένα διαφορετικό πλάνο. Ο Ποδαράς θα περάσει λογικά στη θέση του Λίμπερτ που έχει 4 φάουλ. Ο Βίλκινς θα καρφώσει εντυπωσιακά, θα πάρει και το φάουλ. Να λοιπόν ο πραγματικός Ντομινίκ που ώρες-ώρες εμφανίζεται στο γήπεδο. 37-39. Αξίζει να το ξαναδούμε. Η πάσα του σοκ. Ο Βίλκινς ξέφυγε εύκολα από τον Λίμπερτ και πήρε το φάουλ από τον Παπαδόπουλο καρφώνοντας. Καλαϊτζής που πάει να κάνει το ίδιο, να περάσει από όλους, χάνει την μπάλα. Μιούρσεφ στο Λιαβέλη, το καταπιέχει ο Κοχ. Καρφώνει ο Λιαβέλης και κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει και γνωρίζει την αποθέωση. Καταπληκτική φάση με φοβερό άλμα του Λιαβέλη που κάρφωσε. Ο Φάντερμπεργκ έχει 9 πόντους, ο Βάιτ έχει 8. Πάρα πολύ γρήγορα. Σουτ για 3 πόντους από τον Σταυρακόπουλο, άλλον έναν μεγάλο σκόρερ. Το rebound από τον Λιαβέλη. Θα κλέψει ο Παναγιωταράκος και ασίστ του Μαραγκόπουλου στον Φάντερμπεργκ, ο οποίος κάνει ένα απίθανο κάρφωμα. Κοιτάξτε πάλι, σηκώθηκε μπροστά του ο Μισούνοφ. Ο Φάντερμπεργκ τον έβαλε και αυτόν μέσα, όπως λέμε, στην αργό του μπάσκετ. Ισπανοί τώρα με τον Αΐσα, ο Ντεμιγκέλ μπροστά στα πελώρια χέρια του Φασούλα από την Χάνη. Από την Χάνη και δεύτερη φορά, καθώς το σταμάτησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού πάνω στο σουτ. Και τώρα Παπα-Νικολάου για το κάρφωμα. Φάση από τα αμερικάνικα γήπεδα από τον Νεαρό. Φάσεις από αυτές που συνηθίζει ο μικρός του Ολυμπιακού, ξαναδίδω τον εδώ. Ένα γνήσιο, αυθεντικό ταλέντο. 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Ο Williams, ο Γιαννούλης και τώρα ο Κουτούρης. Σκάιλς, πάσα για τον Στογιάκοβιτς. Το κάρφωμα, εντυπωσιακή προσπάθεια από τον κορυφαίο του αγώνα. Έτσι λοιπόν βρέθηκε σε κάπως μειονεκτική θέση και σήμερα προσπαθεί να καλύψει το κενό κερδίζοντας, αν είναι δυνατόν καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο, τον Παναθηναϊκό μέσα στο γήπεδο της Λιφάδας. Και λέω εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι η ελληνική ομάδα έχει πιστοποιήσει την δύναμή της, όχι βέβαια μόνο στην έδρα της, συντρίβοντας τόσο τη Ρεάλ όσο και τη Σκαβολίνη. Έξοχη φάση από τον Παναθηναϊκό με τελικό εκφραστή τον Στόγιο Βράνκοβιτς που όχι μόνο κατέβασε την μπάλα αλλά δέχτηκε και την τελική πάσα, κοιτάξτε εδώ, για να καρφώσει με αυτόν τον εντυπωσιακότατο τρόπο. Ξανά ο Βράνκοβιτς, 12-6. Ρέγιες, ο Παπα-Νικολάου το σταμάτησε και τώρα ο Ρίβερς. Ήταν ο μικρός που πλησιάζει και καρφώνει την μπάλα. Φανατικά είδατε πόσο πάτησε, με τι δύναμη πάτησε ο Παπα-Νικολάου. Το Άνσλε διανοήθηκε, αλλά ούτε ο Ρέγκες θα τον ακολουθήσουν. Λέβινγκστον. Κουτούρης, η γαλλική ομάδα πιέζει σε όλο το γήπεδο. Μπαρλόκ θα καρφώσει την μπάλα πάνω από τον Μουρεσάν. Ο Μουρεσάνης τους δεν πιστεύει ότι υπάρχουν αθλητές που θα πατήσουν μπροστά του και θα καρφώσουν. Του το έκανε μια φορά ο Λέβινγκστον στο πω. Να και μια άλλη μέσα στη Θεσσαλονίκη από τον Μπάρλο. Κατσικάρης. Του ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Ο Σέλερς με πείσμα ξανακερδίζει την μπάλα. Μπαίνει προς τα μέσα και καρφώνει εκπληκτικά ο Ρομπ Σέλερς. Καταχειροκροτεί το 23χρονος και ύψους 2-5 Αμερικανός πίβο της ΑΕΚ που έκανε το σκορ 7-6 για την ομάδα του. Γκάλι. Πολύ δύσκολο σουτ αυτή τη φορά στο σκι. Το rebound όμως από τον Αγγελίδη και τον Λιπηρίδη. Γκάλης με τον Τάπακ κοντά του αυτή τη φορά. Μια εκπληκτική πάσα στον Αγγελίδη από τον Σέλερ. Πραγματικά πάσα βγαλμένη από το NBA. 76-59. Και ξανά ο Σέλερ που με αυτή τη μαγική πάσα βγάζει στον Αγγελίδη. Εύκολο το κάρφωμα. Και time out από τον Παυλίσεβιτς ενώ οι Γιουγκοσλάβοι τα έχουν χαμένα. Μάνιον. Συμπληρώνουμε 5 λεπτά αγώνα. Ο Μάνιον κάνει airball μπροστά στον Τσιγάλα. Μπακατσιάς, ο συνδυασμός του Ολυμπιακού, 4 μέρες και ο Τάβλης θα καρφώσει εκπληκτικά μπροστά στον Φίτης. Βίνσεντ. Θα κάνει τελικά την πάσα αντί για το τρίποντο. Είναι γρήγορος, δεν υπάρχει μπροσπίσω, σύμφωνα με τους διαιτητές. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Αγγελίδη. Χίγινς με αντίπαλο τον Κελέτσεβιτς. Περνάει μέσα στο καλάθι, στο Ιρακέτα, εκπληκτικό το καλάθι από τον Αμερικανό. Σε πρώτο πλάνο, με 2-3 τρίποτα, δείτε σε επανάληψη το εκπληκτικό κάρφωμα του Αμερικανού που πέρασε μέσα στη ρακέτα και κάρφωσε και ένα τρίτο replay. Ο Έλλης που προσπαθεί να διεισδύσει, να καταφέρει και καρφώνει εντυπωσιακά εκεί. Το δεύτερο πολύ θεαματικό κάρφωμα από τον Χάραλντ Έλλης που είναι μέτρο του είδους. Και άλλωστε έχει κερδίσει και σε διαγωνισμό καρφωμάτων στο All-Star Game του ελληνικού πρωταθλήματος.
Adams. Πυροβολή αμέσως. Είναι άστοχος. Βγαίνει από τα αμυντικά σκριν και παίρνει την μπάλα ο Παταβούκας. Πάσπαλε. Χάνει την μπάλα προς στιγμή γιατί είναι και ο Αλβέρτης. Σε φεύγει. Εκπληκτική φάση. Εκπληκτική φάση με τον Φράγκοβιτς που όμως παίρνει τεχνική ποινή και τη λόμπα πάσα που του έγινε. Ο Έλλης έχει 16 πόντους και 13 rebound. Τώρα κλέβει την μπάλα. Είναι το πέμπτο κλέψιμο και πάει σε καταπληκτικό κάρφωμα. Εδώ ο Χάρολντ Έλλης πανηγυρίζει όπως πανηγυρίζουν όλοι οι φίλαλοι του Άρη που έχουν γεμίσει το Αλεξάνδριο. Ο Έλλης στους 18, ο Άρης μπροστά 60-54. Δείτε και τη φάση, ένα από τα highlight του αγώνα. Μπράουν. Ο Γιάνκοβιτς με το σοτ. Τώρα βγήκε με το Μυριούνι ο Γιάνκοβιτς, γυρίζει στον Μπράουν που καρφώνει εκπληκτικά εκεί που βρέθηκε βέβαια ο Φιτζέι Μπράουν. Ο πιο εύκολος τρόπος για να πετύχει το καλάθι, δείτε και πάλι ήταν αυτός. Έχουμε και ακριβώς ισορροπία στα rebound. Για να δούμε το Χάμιλτον που κλέβει από τον Γκάλι και πάει για το κάρφωμα. Και το κάνει με εκπληκτικό τρόπο, θυμίζοντας τον μεγάλο άσο του NBA, τον Ντόμινικ Βίλκινς, με αυτή τη φοβερή περιστροφή. Τέρνερ. Σιγάλα στέλνει να του κλείσει το δρόμο. Εκπληκτικό καλάθι από τον Αμερικανό. Αυτό που λέγαμε ότι τα τελευταία λεπτά ανήκουν στους μεγάλους παίκτες των δύο ομάδων. Να λοιπόν ο Τέρνερ, παρά την πολύ κακή του σημερινή εμφάνιση, έκανε αυτή την εκπληκτική ενέργεια για το φοβερό κάρφωμα. Η έκπληξη από πλευράς Clifford Luke σε αυτό το ξεκίνημα είναι η ανάθεση του μαρκαρίσματος του Ζάρκο Πάσπαλη στον Αντούνεφ και όχι στον Καργόλ, όπως ίσως όλοι θα περίμεναν. Ο Καργόλ που έμεινε στον πάγκο σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού και βεβαίως ρισκάρει αρκετά ο Λιούκ με την επιλογή του αυτή. Ο Φασούλας αλλίωσε την προσπάθεια του Αρλάουσκας. Οι παίκτες του Ολυμπιακού στον εκπληκτισμό. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Τάρπλεϊ που ξεσηκώνει τις κερκίδες στο κατάμεστο Ειρήνης και Φιλίας. Ξαναβλέπετε από μια άλλη κάμερα την αμερικάνικη προσπάθεια του Τάρπλεϊ. 12 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να βιαστεί. 10 τώρα. Ο Κόρφας έχει δει το ρολόι. Θα δώσει και πάλι στον Λέβινγκστον που καρφώνει με φοβερή μανία. 56-52. 56-52 με τα δύο καρφώματα του Λέβινγκστον. Δείτε πάλι και τις δύο φορές από το ίδιο σημείο. Αλβέρτη, βγήκε για βοήθεια και ο Κισούριν πάνω στον Αλβέρτη. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Οικονόμου, υποασφυκτική πίεση. Ένα εκπληκτικό follow κάρφωμα από τον Φράγκοβιτς. Μειώνει στον ένα πόντο 20-19. Κοιτάξτε εδώ, εκπληκτική φάση. Μαζεύει την μπάλα με το δεξί, πολύ χαμηλά το καλάθι και καρφώνει με τη φορά που είχε. Μπεσίκτας που δεν έχει ιδιαίτερη παρουσία στον ευρωπαϊκό χώρο, στα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Είναι μια άσημη ομάδα. Φλόρος κάτω καλάθις τον Σάκλεφορτ. Θα καρφώσει θεαματικά ο Αμερικάνος, ο οποίος θέλει να πάρει τη ρεβάνς από τον προπονητή της Μπεσίκτας, τον Τζετή Γιλμάζ. Ήταν πέρσι προπονητής ο Γιλμάζ στην Ούλκερ. Νίκ Γιαννουζάκος. Ο Ρίβες θα βγει πάνω στην πορεία της μπάλας, θα την κλέψει τον Κακιούση. Θα πατήσει και θα καρφώσει την μπάλα. Κάνει πολύ ακόμα εντυπωσιακή φάση. Μέχρι στιγμής τον πιο επικίνδυνο παίκτη της Σπάρτα, το σούτ από τον Βερτσέλα, άστοχο, rebound ο Γιάργου. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα, έχει ευχέρεια στο κοντρόλ της μπάλας, κάνει μόνο στην προσπάθεια Ντέιβις. Εντυπωσιακό το κάρφωμα του Αμερικανού, που τελικά δείχνει ότι είναι πιο εύκολο για αυτό να καρφώνει παρά να σουτάρει από κοντινή απόσταση και παίρνει μια διαφορά 6 πόντων ο Παναθηναϊκός, 33-27. Γκάλης. Μάχη για το rebound. Μυριούνις, Λίβινγκστον και Πρέλεβιτς. Έρχεται εντυπωσιακότατα ο Λίβινγκστον. Εκπληκτικό αυτό το τρέιλερ από την άστοχη προσπάθεια του Πρέλεβιτς. Δείτε το και πάλι, έρχεται εδώ με τα δύο χέρια και καρφώνει ο Κλιφ Λίβινγκστον, θυμίζοντας καθαρά το NBA.
Γκάλης θα πλησιάσει, θα αφήσει τον Μπετσάσκι ο οποίος θα κρεμαστεί ανάποδα στο καλάθι του ΠΑΟΚ και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Εντυπωσιακή ενέργεια του Πετσάρσκι, εξίσου όμως όμορφη και η πάσα του Γκάλη. Σιγάλας για τρεις. Στο rebound εύκολα ο Μωρέτη. Η μπάλα στα χέρια του Κορονιού, αυτός για τον Μάξεϊ στον εφηδιασμό. Ένα τρομερό κάρφωμα από τον Αμερικανό, κάνει το 66, το 67-61, ξανά εδώ η φάση. Πατάει ο Μάξεϊ. Και το μαρκάρισμα του Στογιάκοβιτς έχει αναλάβει ο Σκοτ. Κάτι που είδαμε και σε παιχνίδι, στο τρίτο τελικό, στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι όμως η πρώτη φορά που το βλέπουμε από την αρχή του αγώνα. Από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κουντούρης. Έγινε η παγίδα ανάμεσα σε Καλαϊτζή και Ράτζα. Ο Μοράλες στο Μαγκρέι. Μαγκρέι θα καρφώσει την μπάλα. Το πρώτο καλάθι για τον ΠΑΟΚ με αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Κόναν Μαγκρέι. Ρίβερς. Προσπαθεί να ευνηδιάσει. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Κατάφερε ο Σοκ να σώσει με αυτό το πλοζόν αυτοδυσίας. Wilkins, ένα κάρφωμα καλμένο από βιντεοκασέτα του NBA στον ευνηδιασμό. Στο τελείωμα μιας καταπληκτικής φάσης εδώ με τον επίλογο από τον Wilkins που κάνει σαν μικρό παιδί αφού πλέον νιώθει πολύ δυνατό στο παρκέ ύστερα από την πάσα ευνηδιασμού του Κούσμα. 13-19, ο Ολυμπιακός προηγείται με 6 που είναι η μεγαλύτερη διαφορά, είχε προηγηθεί με 3, με 5, τώρα με 6. Μποντιρόγκα θα χάσει την μπάλα. Πιεζόμενος ασφιχτικά και ο Ρόμπινσον πάει στον ευνηδιασμό για να καρφώσει την μπάλα. 13-21, 9-32 πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με 8 πόντους και έχει πια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των πρωταθλητών, η αντίδραση των γηπεδούχων. Ο Μεσίνα ετοιμάζει ξανά τον Μπρουναμόντι. Κόρφας. Λέβινγκστον τον αφήνει ο Ντανίλοβιτς για να μην κάνει το πέμπτο του φάουλ και ο Λέβινγκστον φυσικά εκμεταλλεύεται το διάδρομο που βρήκε. 64-59, 2-35 πριν το τέλος. Δείτε πάλι ο Ντανίλοβιτς αφήνει τον Αμερικανό και αυτός καρφώνει με το δεξί. Ο Ντίκινς πάντα εδώ έγινε αλλαγή παικτών. Ο Κολτεμπέλα έμεινε στον οικονόμο. Ο Ντίκινς είναι με τον Κακιούζη. Λάθος, προσπάθησε να βρει τον Σπονοκίνη. Κολτεμπέλα αμέσως η μπάλα στον Έντουαρτς. Ποδαράς και το κάρφωμα από τον Έντουαρτς. Η ΑΚ έβγαλε έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Κοιτάξτε, 3-2. Ο Έντουαρτς πάτησε εδώ κάρφο στην μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 49-55. Κορονιός. Προφανώς θα επιδιώξει ένα θεαματικό φινάλε στο παιχνίδι. Αυτό τον απίστευτο θρίαμβο. Ξανά, ναι! 93-72. Ένα απίθανο φινάλε για το Περιστέρι. Δεν βρίσκω λόγια και νομίζω ότι δεν είναι και εύκολο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πάνω γιατί παίζει ζώνη στα τελευταία 5 λεπτά. Χάνει 10 πόντους, παίζει εκτός έδρας. Παθητική άμυνα, έτσι τουλάχιστον όπως εξέλιξε αυτή η ζώνη. Δεν είπαμε την αρχή την παθητική, αλλά μια άμυνα ζώνης που δεν έχει προσαρμογές, που δεν έχει παγίδες, που δεν έχει πίεση, δεν είναι το δικαίωμα στον άλλο να έχει όσο χρόνο θέλει την μπάλα. Ο Μαργολάου καρφώνει με καταπληκτικό τρόπο, 56 δευτερόλεπτα ακόμα, 61-49. Εμείς θα διακόψουμε για λίγο μετά από το δεκαλέπτο. Τέρνερ. 1,5 λεπτό πριν από το τέλος. Καινούριο τρίποντο τον Αμερικανό. Rebound του Βαλαχτερού. ΠΑΟΚ που χρειάζεται το τρέξιμο. Αλλά βέβαια τρέξιμο που δίνει το δικαίωμα στον Τέρνερ. Ω! Είναι αυτό που λέει ο Μίσας ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος παίκτης στην Ελλάδα και ίσως στην Ευρώπη που να μπορεί εν κινήσει να κάνει κάρφωμα 360 μοιρών από το high post. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Αν προλάβετε. Προλαβαίνετε όμως γιατί ο Γιάννης Τατζόπουλος έβαλε slow motion. Ερ Τέρνερ. 46-29. Η επαναφορά από την τελική γραμμή. Από 5 φάουλ έχει κάθε ομάδα. Ο Μετούλας είναι στις οθόνες σας μαζί με τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Rivers. Εξοχή backdoor πάσα στον Έλλης και το κάρφωμα από τον champion των καρφωμάτων στο φετινό All-Star Game, στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε. Ξανά η πολύ ωραία φάση, 13-10. 17-37 πριν από το τέλος. Ο Μουρεσάν δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έμεσο τρίποντο, έχασε άλλη μια βολή. Λέβινγκστον βλέπει χώρο μπροστά του και καρφώνει μέσα στα μούτρα του Μουρεσάν. Είναι πραγματικά απίστευτες οι αλτικές δυνατότητες και η δύναμη του Cliff Λέβινγκστον.
45-53. Έκοψε το βήχα πραγματικά του Ρουμάνου ο Λέμιγκστον με αυτό το κάρφωμα. Για δεύτερη φορά ανάγκασε τους οπαδούς της Ορτές να τον χειροκροτήσουν. Στο μεταξύ όμως θεώθηκε με φάουλ ο Τσέκος πάνω στον... Εδώ δείτε πάλι, δεν είναι δυνατόν. Τα φάουλ είναι 5-7 τώρα, 5 ο Παναθηναϊκός, 7 ο Ολυμπιακός. Πρώτο φάουλ για τον Γιώργο Καλαϊτζή. Ο Έντουαρτς για τον Τόμιτς. Αυτός για τον Γκραντ, Τόμιτς, Ρόμπινσον, Έντουαρτς. Βρίσκει διάδρομο ο Αμερικανός και θα κάνει ένα εντυπωσιακότατο κάρφωμα. Το πρώτο καλάθι του Blue Edwards με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς το προηγούμενο παιχνίδι που είχε παίξει εναντίον της ΑΕΚ δεν είχε πετύχει ούτε πόντο. 11-16. 62-53. Διαφορά 9 πόντων υπέρ των Ερυθρολεύκων στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, δηλαδή 5 λεπτά και 15 δεύτερα πριν το τέλος. Γιαννάκης για τον Σοκ που επανήλθε με 4 φάουλ. Γιαννάκης για τον Οικονόμου. Μαργάριο Φασούλας. Επιμένει ο Οικονόμου. Εντυπωσιακή, εκπληκτική φάση από τον Ντομινίκ Ουίλκινς. Θα την ξαναδούμε σε replay. Follow κάρφωμα βγαλμένο απευθείας από το NBA. Κοιτάξτε πώς έρχεται ο Ουίλκινς για να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Αγγέλου είναι πολύ καλός στο να παίζει overplay, δηλαδή να μην αφήνει τον παίχτη να πάρει την μπάλα. Και αυτό ίσως είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή για τον Γκάλι. Ο Τέρνερ εδώ σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια βάζει μέσα και το χέρι του Βράνκοβιτς. Κοιτάξτε τον εδώ τι έγινε. Καταπληκτική η προσπάθεια του Τέρνερ. Μπήκε μέσα, έβαλε το δικό του το χέρι, ξεπέρασε και την αντίσταση του πανύψηλου Βράνκοβιτς. Η μπάλα κατέληξε στο καλάθι. 35-33 προηγείται τώρα ο Τσιπίδα Πανιώνιος.